Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε. Η εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα μαζί σας από το πρώτο κανάλι και το δορυφορικό στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Χιλιάδες τα ευχαριστώ που συντονίζεστε και μας τιμάτε τηλεοπτικά με την παρουσία σας. Χιλιάδες τα ευχαριστώ και που μας τιμάτε επίσης ραδιοφωνικά το πρωί με την παρουσία σας. 8 με 10 όπως κάθε πρωί στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση. Εμείς και ο κόσμος μας τηλεοπτικά. Τα πράγματα σε ό,τι αφορά πανδημία δεν είναι καλά και φέρουμε όλη ευθύνη. Θα αρχίσουν τα μέτρα να αντιστρέφονται και θα διαμαρτυρόμαστε. Και το χειρότερο είναι ότι θα αρχίσουμε να θέτουμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και αυτό θα είναι λυπηρό και τραγικό. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, Λάπιθος εν τύπης, μία όμορφη περιδιάβαση. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στην όμορφη Λάπιθο. Και θα σας παρουσιάσουμε και ένα εξαιρετικό βιβλίο, Λάπιθος εν τύπης, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής, όπου στο πιστόφυλλο αναφέρεται χαρακτηριστικά το εξής. Ο άνθρωπος εν ο τόπος και ο τόπος γέρημος. Αυτή η λαϊκή ρίση. Και όπου επισημαίνεται επίσης ότι πρώτη φορά ο άνθρωπος έχει διαχωριστεί από τον τόπο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μισός αιώνας μακριά είναι τεράστιος χρόνος. Και αναφερόμαστε βέβαια στις κατεχόμενες περιοχές. Από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας θα κάνουμε μία πολύ σύντομη αναδρομή ενός λεπτού για να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Θα πάμε στην όμορφη Λάπιθο του 1971 και στον Κεφαλόβρισο από το αρχείο του ΡΙΚ. Για αυτή την παρουσίαση σήμερα, η εισήγηση από τον κύριο Ανδρέα Χειμωνίδη στην άλλη μεριά του Skype, συγγραφέα, τον οποίο και χαιρετούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Χειμωνίδη. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χανάτση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και να είστε πάντοτε καλά. Είδατε, αρχίσαμε νοσταλγικά με το ασπρόμαυρο πολύ πολύτιμο αρχείο, όπως συνηθίζω να λέω, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και τον όμορφο Κεφαλόβρισο της περιοχής σας. Ένα οποίος πολύτιμο βίντεο το οποίο, για το οποίο ο κόσμος καίγεται να δει τον τόπο του όπως ήταν πριν. Όπως ήταν πριν. Αλήθεια, ο Κεφαλόβρισος ποια τύχη έχει σήμερα? Το έχει στερέψει το νερό. Έχουν βγει πολλές διατρήσεις και κάτω στην πεδιάδα και στο βουνό και έχει στερέψει, έχει χαμηλώσει η στάθμη και δεν τρέχει. Μάλιστα. Εν τύπης, Λάπιθος. Το έχω στα χέρια μου, θα το δείξουν και οι καλοί συνάδελφοι. Και θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε. Και σε αυτό το βιβλίο καλύπτεται η περίοδος της Αγγλοκρατίας, αγαπητέ κύριε Χειμωνίδη, όπου ταξινομούνται δημοσιεύματα στον τύπο σαν ακριβείς καταγραφές γεγονότων που συνέβησαν στη Λάπιθο κατά την περίοδο 1878-1960, με πολύ πολύτιμες πληροφορίες για όλα τα θέματα της ζωής στον τόπο εκείνης της περίοδου, έτσι? Ναι, βέβαια, για τη δράση των ανθρώπων, την εξέλιξη που σημειώθηκε, δεν πρέπει να ξεχνούμε από τι έβγαινε. Μάλιστα. Στην Αγγλοκρατία ο τόπος και πολλά πολλά πράγματα που μπορεί να είχαν επισημανθεί τότε και να έγιναν σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Θα πρέπει να κάνουμε, να τονίσουμε κάτι από την αρχή, ότι θα πρέπει ο αναγνώστης να κρατά το γεγονός σαν ακριβή καταγραφή,
αλλά να κρατά και μια απόσταση από το γράμμα της είδησης, που πολλές φορές μπορεί να έχει υποκειμενική Σωστά. χρειά ή μπορεί οι πληροφορίες να μην είναι ακριβείς. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα βιβλίο το οποίο εμένα με έχει απορροφήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαβάζοντάς το και ταξιδεύοντας μαζί του, και έχω εντυπωσιαστεί και από τη δομή και από την θεματολογία και από τα, από τα άρθρα, δηλαδή τις ενότητες τις οποίες έχετε και έχετε ταξινομήσει, αλλά και το σπουδαίο φωτογραφικό του υλικό, αγαπητέ κύριε Χειμονίδη. Ναι, είναι, θα ήταν ευχής εγώ να υπήρχαν περισσότερες φωτογραφίες ναι. από την εποχή για να συμβαδίζουν και με το κείμενο. Mm. Υπάρχουν δύο που πρέπει να τις έχετε, που είναι σημαντικές και συμβαδίζουν με το πρώτο κεφάλαιο. Ναι, θα τις δείξουμε στη συνέχεια και θα τις δούμε. Ναι. Πού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το Λάπιθος εν τύπης. Από το Δήμο Λαπίθου, το Μουσείο Φοιτή και τα βιβλιοπολία. Χαίρομαι. Πάρα πολύ. Θα κάνουμε αρχή με ένα από τα βίντεό σας. Σας συγχαίρω καταρχάς, σας το είχα πει και χθες κάνοντας την πρόβα στο Skype, για αυτό το υπέροχο οπτικό υλικό το οποίο φτιάχνετε από μόνο σας. Δεν είναι η δουλειά σας, ωστόσο η πολλή αγάπη για τον τόπο σας. Ναι, είναι εντελώς ερασιτεχνικά, αλλά ναι. δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Ναι, και όμως ευτυχώς που υπάρχουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα βλέπουν και οι νεότεροι, γιατί είμαι σίγουρος ότι στόχος δεν είναι μόνο η ανάμνηση των παλαιότερων, αλλά και η πληροφόρηση των νεότερων ανθρώπων, κύριε Χειμονή. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός και αυτού και του προηγούμενου βιβλίου, γιατί ναι. πρέπει να στήσουμε γέφυρες με το... να γεφυρώσουμε αυτή την απόσταση από το σήμερα μέχρι την ημέρα που φύγαμε. Μάλιστα. Για να αποκτήσουν, πώς θα αποκτήσουν ρίζες τα παιδιά. Α, σωστά. Πάμε παρακαλώ η καλή συνάδευση στο Control στην όμορφη Λάπιθο με τη βοήθεια του κυρίου Χειμονίδη. Στο ίδιο βουνό, στις λύτρωσεις στο χώμα, αγκαλιαστήκαμε το πρώτο δειλινό. Κι αν χάθηκε πια, κρατήσαμε
αλλάξαμε το χρώμα. Το φως που νιώσαμε κοιτώντας το χάλκινο ουρανό. Κύριε Χειμωνίδη, είναι ένα τοπίο ως να είναι βγαλμένο μέσα από παραμύθι. Ναι, είναι μαγικός τόπος και ιδίως αν κάποιος έχει την ευκαιρία να τον επισκεφτεί μαζί με κάποιον που να γνωρίζει. Α, ναι. Γιατί άλλα πράγματα βλέπει κάποιος όταν περνά από τους δρόμους. Φωστά. Και άλλο αν κατέβει κάτω στα... Άμα είναι με έναν τόπιο. Γέννημα Θρέμα, Λαπίθου, έτσι. Ναι. Μέχρι και τη Δευτέρα Γυμνασίου, όπου κάποιοι αποφάσισαν ότι πρέπει να φύγετε. Μάλιστα. Το 1974. Να σας πούμε ότι ο κ. Χειμωνίδης σπούδασε πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δημοσίευσε πολλά άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Το 1989 εξέδωσε το βιβλίο «Κοινωνία εναντίον νεολαίας» και το 1990 το μυθιστόρημα «Η αφόρητη μοναξιά» του Γιάννη Κάπα, βραβείο μυθιστορήματος νέας γενιάς. Επιμελήθηκε επίσης στη φωτογραφική έκδοση Σπύρος Κυπριανού με τα χρώματα της Άνοιξης το 2001. Το 2018 εξέδωσε και το βιβλίο του Λάπιθος, Λάμπουσα και ημερόεσα 5.000 χρόνια ιστορίας και σήμερα το 2021 το Λάπιθος εν τύπης. Μια περίοδος 1878-1960, δύσκολη περίοδος και για φωτογραφικό υλικό αλλά και για πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Χειμωνίδη. Ευτυχώς διασώζεται ο τύπος όμως. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέρατε να αντλήσετε πληροφορίες, έτσι. Πολλές πληροφορίες και με ακριβή καταγραφή, μάλιστα, αν πάρουμε την περίοδο του αγώνα του 55-59, ναι. Καταγραφή μέρα με μέρα τη δράση που υπήρχε εκεί. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Και βέβαια και πάρα πολλά κεφάλαια από τα περιεχόμενα, γιατί δεν περιορίζεστε μόνο σε εκείνη την περίοδο του εθνικού απελευθερωτικού, μέχρι και τα τοπογραφικά, βλέπω εδώ. Και την εκπαίδευση, ναι. Εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρέτησαν στα εκπαιδευτήρια της Λαπίθου, μέχρι και αστυνομικό δελτίο, ατυχήματα, δυστυχήματα. Πραγματικά, ναι. Εντυπωσιακό. Θα πρέπει να σας... Είναι σημαντικό ένας νέος που θέλουμε να γνωρίζει και τα καλά και τα άσχημα. Ναι, σωστά. Υπάρχουν και οι μεγάλες δίκες, για παράδειγμα. Και οι μεγάλες δίκες, ναι, βέβαια, εδώ. Βλέπω εδώ, και αθλητικά και αρχαιολογικά και αντιδράσεις και τριβές και προεκλογικά, εκπληκτικά τα προεκλογικά και τα δημοσιεύματα τα οποία επίσης δημοσιεύεται, γιατί είναι μιας άλλης εποχής. Εάν ο τύπος της τότε εποχής ήταν σήμερα, θα ήταν όλοι ίσως φυλακοί από τους λιβέλους. Ναι, το έχω αντιληφθεί. Ήταν πολύ σκληρή η γλώσσα. Ήταν πάρα πολύ σκληρή η γλώσσα. Ναι, πάρα πολύ σκληρή η γλώσσα. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα και να εκδοθεί το βιβλίο σας? Μαζί με το άλλο είναι 11 χρόνια. Το μισό από το υλικό που περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο υπήρχε και όταν εκδιδόταν το προηγούμενο, αλλά είχε μείνει πίσω. Μάλιστα. Και συμπλήρωμα, συμπληρωματικά, άλλα 3 χρόνια αυτά τα τελευταία. Ποιο μήνα φύγατε το 1974 από τη Λαπίθο, Ιούλιο ή Αύγουστο? Φύγαμε 26 Ιουλίου, πηγαίναμε και ερχόμασταν για να πάρουμε πράγματα μέχρι τις 4 του Αυγούστου και μετά στις 6 εγκαταλείφθη. Στις 6 του Αυγούστου προηγήθηκαν οι μάχες και αναγκάστηκε, ναι. Και ο πληθυσμός του χωριού να το εγκαταλείψει, φορτώνοντας άρον-άρον ό,τι είχε και μπορούσε και αν είχε να τα φορτώσει κάπου. Ό,τι πρόφτασε, ναι. Αλλιώς έφευγε με τα ρούχα που φορούσε. Θα σας ξυπνήσω αυτές τις μνήμες στο βίντεο που ακολουθεί από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Είναι οι μάχες του Αυγούστου του 1974 και είναι και η εκένωση των κατοίκων του χωριού από το πολύτιμο αρχείο του Ραδιοφωνικού Δήματος Κύπρου. Thank you.
Επισκεφθήκατε την όμορφη Λάπιθο μετά την διάνοιξη των οδοφραγμάτων? Τα πρώτα χρόνια δεν πήγαινα, αλλά μετά από τότε προσπαθώ κάθε Σάββατο να είμαι εκεί. Αλήθεια. Πιστεύω ότι είναι εθνικό καθήκον να επισκεφτόμαστε τον τόπο, να υπερθυμίζουμε και να θυμόμαστε ότι η κατάσταση δεν τελειώσε για μας. Το διαχειρίζονται Τουρκοκύπροι ή είναι επίκοι? Στις κάτω περιοχές, στην Περιάδα, είναι κυρίως Τουρκοκύπροι. Στις πάνω ενορίες είναι κυρίως επίκοι. Μάλιστα. Δανείζομαι τον πρόλογό σας που αναφέρει τα εξής. Λένε πως ο άνθρωπος είναι ο τόπος και ο τόπος γέρημος. Και αυτό είναι μια αλήθεια νομοτελειακή, γιατί ο χαρακτήρας του ανθρώπου απεικονίζεται στον τόπο. Οι εμπειρίες, τα βιώματα και οι ιστορίες ζωής που ξετυλίγονται στο χώρο και το χρόνο καταγράφονται στον DNA του. Ανεξίτηλα. Είναι αρκετό να ρίξει κανείς μια ματιά γύρω του για να καταλάβει τον άνθρωπο βλέποντας τον τόπο. Ελέγχθη ακόμη για την Κύπρο πως πολλούς αφέντες άλλαξε, μα δεν άλλαξε καρδιά. Σταθερή αξία και αυτό για αιώνες, με μία ειδοποιώ όμως διαφορά. Ήρθαν και έφυγαν πολλοί στη μακραίωνη ιστορία του τόπου μας, αλλά ο άνθρωπος τους ήταν πάντα εκεί. Άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους, τόπος και άνθρωπος, κάτω από αφέντες, σε εισαγωγικά, που δεν μπορούσαν, ό,τι και αν εφάρμοζαν, να διασπάσουν το δέσιμο αυτό. Η διαφορά όλων εκείνων των αιώνων με το τελευταίο μισό είναι ακριβώς αυτό. Ο τόπος είναι εκεί και ο άνθρωπος είναι εδώ. Δεν είναι μαζί. Ο άνθρωπος ξένος σε ξένους τόπους αλωτριώνεται, βομβαρδίζεται από ξένους πολιτισμούς, ξένες συνήθειες, μετέωρος, και ο τόπος από την άλλη μεριά αλλοιώνεται σημαντικά σε βαθμό που αρχίζει να θυμίζει δύσκολα τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια? 50 χρόνια μετά. Είναι αλήθεια αυτό. Δυστυχώς η Περιάδα κάτω έχει σχεδόν χτιστεί ολόκληρη. Βέβαια τα διπλανά χωριά είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αυτό γίνεται αδιάκριτα. Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι από τη Λάμπουσα μέχρι και την Όρκα είναι το αρχαίο βασίλειο, είναι αρχαιολογική χώρη. Δεν μπορείς να χτίσεις οπουδήποτε. Έχουν πολλά πράγματα καταστραφεί. Mm. Και όπως είναι γνωστό, η Λάπηθος δεν έχει γίνει συστηματική ανασκαφή σε όλη την έκταση. Ξέρουμε ότι υπήρχε θέατρο, δεν έχουμε βρει το θέατρο. Mm. Υπήρχαν τείχη, δεν έχουμε βρει τα τείχη. Οπότε και καταστροφές γίνονται και αλλοιώνεται. Σαφέστατα. Άμα ξεφυτρώνουν συνεχώς τουριστικές μονάδες και τσιμέντο και μπετόν. Ναι. Σίγουρα αυτή η αλλίωση είναι δεδομένη. Ο άνθρωπος ενώ τόπος είναι το βίντεο που ακολουθεί, είναι δικό σας. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ.
Κύριε Χειμονίδη, είναι σημαντικό ζήτημα να υπάρχει αυτή η καταγραφή και η απεικόνηση της ζωής υπάρχουν ανθρώπων, έτσι. Είτε προφορικής είτε γραπτής. Είναι αυτό που μένει και που επαληθεύει το ποιοι και πού και πώς και πότε και για πόσο καιρό και χρονικό διάστημα. Γιατί τα 50 χρόνια πιθανόν να θεωρούνται και δεδομένα για κάποιους πια και να λένε, ορίστε, είναι 50 χρόνια, τι θέλετε άλλο, δεν υπήρξε κάτι προηγουμένως. Ακριβώς, και θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα τι έγινε πριν 400 χρόνια, για παράδειγμα. Μάλιστα. Βέβαια, δεν είχε και τόση σημασία γιατί ήμασταν εκεί, τώρα δεν είμαστε εκεί. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Λάπιθος εν τύπης, ξανά, που μπορούμε να το προχειμευτούμε, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα λαπιθιωτών στη διαχείριση. Από το λαογραφικό μουσείο του Λαπιθιώτη του Σοφοκλή Φιτή, από το Δήμο Λαπίθου και από τα βιβλιοπολία. Μάλιστα. Και μια και είμαστε στις φωτογραφίες, παρακαλώ η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ, πάμε και στην επόμενη, για να αρχίσουμε σιγά σιγά ο κύριος Χειμονίδης να μπορεί να μας τις περιγράφει. Εδώ, κύριε Χειμονίδη. Αυτή τη φωτογραφία τη διαλέξαμε γιατί στα αριστερά φαίνονται οι δύο βράχοι. Μάλιστα. Είναι φωτογραφία του 1903 και δείχνει ότι δεν υπάρχει ούτε το πρώτο ούτε το τρίτο δημοτικό. Μάλιστα. Θα δούμε την εξέλιξη, αν πάμε και τις θέσεις. Ναι, πάμε στην επόμενη. Εδώ, εδώ βλέπουμε να έχει αρχίσει να χτίζεται, έχει χτιστεί ένα μέρος του πρώτου, του τρίτου δημοτικού, πάνω-πάνω που είναι η Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας. Μάλιστα. Κάτω είναι το παλιό ακόμη. Το παλιό, στη μέση κάπου. Και μάλιστα, είναι του 7 η φωτογραφία. Μάλιστα, ελάτε. Εδώ, ένα προσκλητήριο γάμου, εκπληκτικό. Ναι, είναι μιας θείας της μάνας μου. Α, μάλιστα. Που έτυχε να το βρω, δηλαδή. Τυχαία, ναι. Είναι της οικογένειας, είναι αδερφή του στρατηγού Τσαγκαρίδη. Μάλιστα, του 1917, κύριε Χειμονίδη. Ναι. Ελάτε, παρακαλώ. Εδώ. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και Κοινοτάρχες του 1917. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Ο τρόπος που είναι ντυμένη, η αρχοντιά, ναι, η λεβεντιά. Εδώ, παρακαλώ. Αυτό είναι σχολείο και εκτός από τον κύριο Καπλάνη αριστερά, τον Καπλάνη εδώ, που ήταν και δήμαρχος, ήταν και δάσκαλος. Μάλιστα. Η φωτογραφία μπαίνει για την κοπέλα που είναι στη μέση. Ναι. Είναι η Μαρούλα Αναστασίου. Είχαν και ένα ξενοδοχείο αργότερα στη Λευκοσία, το Λίτο. Ήταν η μόνη μαθήτρια. Ήταν η μόνη μαθήτρια εκείνης της περίοδου. Μάλιστα, και τα αγόρια που φοράνε και το πηλίκιό τους, ναι. Άλλες εποχές. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ. Είναι ένας καρεκλάς. Υπήρχαν διάφορες τέχνες και επαγγέλματα που ασκούνταν στη Λάπιθο. Έτσι. Ναι. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ. Είναι η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου και είναι τις μέρες που είχε καεί το τρίτο δημοτικό. Τότε ήταν σχολείο Θηλαίων. Μάλιστα. Και οι Εγγλέζοι περιπολούν. Ήταν Κέρθη, υπήρχε Κέρθη. Ήταν επί Αγγλοκρατίας, οι Άγγλοι στρατιώτες. Πάμε στην επόμενη. Ναι, είναι του 1956 αυτή. Μάλιστα. Εδώ. Αυτή είναι η φωτογραφία του 1927 του Τζον Λίντρος. Είναι γενική άποψη όταν έκαναν τις ανασκαφές γύρω από τον βράχο της Αγίας Αναστασίας. Μάλιστα. Κάτω δεξιά πρέπει να φαίνεται κάπου και η γυναίκα του, η νεαρή γυναίκα του τότε. Μάλιστα. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι η περιοχή του Αγίου Παύλου και φαίνεται ένας δρόμος στο βάθος. Εκείνος, ναι, ο δρόμος είναι πάγιο έτοιμα από το 1880 μέχρι σήμερα. Εάν γινόταν αυτός ο δρόμος, θα συντόμευε την απόσταση Λαπίθου Λευκοσίας στα 20 λεπτά. Μάλιστα. Ενώ τώρα χρειάζεται με γρήγορο αυτοκίνητο γύρω στα 40-45 και, ναι, παλαιότερα 7 ώρες με την Καμήλα. 7 ώρες με την Καμήλα, μάλιστα. Ναι. Πάμε στην επόμενη. Το χωριό, Εδώ είναι από τον εξώστη του Παρθενώνα μας, του Τρίτου Δημοτικού. Του Τρίτου Δημοτικού. Η Δημοτικού Αγίας Αναστασίας, όπως φαίνεται, η άλλη ενορία, η Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι όταν είχε ξεκινήσει το γυμνάσιο, χτιζόταν με δόσεις, ανάλογα με τις τάξεις που προστίθενται. Στην αρχή ήταν τετρατάξιο και το κτίριο είναι τετρατάξιο. Εκεί φοιτήσατε κι εσείς. Ναι, ήταν πολύ διαφορετικό. Βέβαια. Στην εξέλιξη του, ναι. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ. Είναι το ίδιο το γυμνάσιο, όπως ολοκληρωμένο, όπως έγινε όταν έγινε εξετάξει και μετά. Και το οποίο σήμερα λειτουργεί για τους Τούρκους μαθητές. Σαν γυμνάσιο πάλι, ναι. Μάλιστα.
την επόμενη. Εδώ η φωτογραφία είναι του Τζον Λίντρος, πάλι του 1927 της Σουηδικής Αποστολής και δείχνει από τον πρώτο χαλκολιθικό οικισμό προς τον δεύτερο. Μάλιστα. Είναι δύο γειτονικοί οικισμοί. Στην επόμενη. Εδώ. Είναι φωτογραφία του 1942, μαθητές του γυμνασίου. Πω. Εκπληκτική φωτογραφία. Και μαθήτριες. Κάπου δεξιά υπάρχουν και οι μαθητές. Η δεξιά είναι οι μαθητές, ναι, φαίνεται. Ναι. Δύσκολη εποχή. Μέσα στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Φτώχεια. Ναι. Πείνα. Στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι το δημοτικό σχολείο. Αν θυμάστε στις προηγούμενες φωτογραφίες ναι. που είχαμε δει Μάλιστα. πάνω στον τραγό το ψηλό, είναι. Μάλιστα. Κοιτάτε τους μαθητές. Τα θρανία τους. Έχουμε χρονολογία στη φωτογραφία των μαθητών. 27 του 27 είναι του Τζον Λίντρος, όπως και αυτή που βλέπουμε αυτή. Τώρα. Είναι του το καφενείο του χωριού. Ένα από τα καφενεία, αυτό είναι το καφενείο του Φανή. Μάλιστα. Και η λάμπα με το πετρέλαιο από πάνω, Ναι. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό. Και Singer, Poster Singer που διαφημίζαν Singer, μάλιστα. Ναι, ναι, βέβαια. Στην επόμενη, λέτε. Εδώ. Εδώ είναι ένα καφενείο, είναι αργότερα, αυτό είναι τη δεκαετία του 50, συνοικιακό, στη γειτονιά μας βασικά, είναι στην οδό στρατηγού της Αγκαρίδη. Εσύ σε ποια γειτονιά μένατε? Είμαστε στο Ενενωρέ Αγίου Θεοδόρου, στην Αγίου Θεοδόρου. Της Αγκαρίδη. Μάλιστα, ναι. Έλατε στην επόμενη. Εδώ, άλλος ένας καρεκλάς. Ναι, ο ίδιος καρεκλάς. Mm-hmm. Την επόμενη. Εδώ. Αυτή είναι μια φωτογραφία βγαλμένη από το παλιό δημοτικό που αργότερα κατεδαφίστηκε χτίστη νέο το 1928 στον πιο χαμηλό βράχο πάνω από το Δημαρχείο. Μάλιστα. Και είναι φωτογραφία του Λίντρος επίσης. Εκπληκτική φωτογραφία. Έστω και ασπρόμαυρη, δείχνει την ομορφιά του τοπίου. Από το βουνό μέχρι και την παραλία κάτω. Στην επόμενη, δηλαδή. Εδώ. Αυτή πάλι είναι του 27 και δείχνει τελειωμένο, ολοκληρωμένο το τρίτο δημοτικό. Αριστερά. Στον πιο ψηλό βράχο. Μάλιστα. Ναι, ναι. 1927. Ναι. Στην επόμενη. Εδώ είναι του 28 φωτογραφία και δείχνει και τα δύο σχολεία. Μάλιστα. Αριστερά στην άκρη και στη μέση. Λίγο πιο ψηλά. Ναι, ναι, ναι. Σε δύο επίπεδα. Ελάτε στην επόμενη. Α, το λεωφορείο της γραμμής. Είχαν γίνει εταιρείες στη Λάπηθο και μία εταιρεία ήταν, αρκετές εταιρείες είχαν γίνει στη συνέχεια, αλλά αυτή ήταν από τους πρώτους που είχαν φέρει λεωφορείο. Αλλά όλα είχε ήταν των 6 ατόμων, των 8 ατόμων. Μάλιστα, και οι κοφίνες από πάνω και όλα τα εμπορεύματα. Ναι. Αγαπητέ κύριε Χειμωνίδη, στην επόμενη. Εδώ. Αυτή και ακόμα μία σύγχρονη είναι η οδός Κεντάβρου. Α, μάλιστα. Που συνδέει τις δύο πάνω ενορίες μεταξύ τους. Μάλιστα. Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε περιγράφεται και στο πρώτο κείμενο. Μάλιστα. Από διαφορετικούς ανθρώπους. Από διαφορετικούς φωτογραφία ανθρώπους. Ανήκει στον Πάξτον, τον ανθρωπολόγο. Μάλιστα. Και το κείμενο ανήκει στην κυρία Λιούις. Διαφορετική σε άλλες εποχές. Σε άλλες εποχές. Αλλά η περιγραφή είναι ακριβής. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι το κεφαλόβρυσο. Μάλιστα. Μέσα. Μάλιστα, που περνούσε το νερό, το οποίο ερχόταν από τις... από τα δεξιά, αριστερά, το βουνό. Τα λαγούμια. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ελάτε. Εδώ. Αυτό είναι μια διαδήλωση του 1957. Ναι, είναι η συμμετοχή των κατοίκων Λαπίθου στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, έτσι. Των μαθητών. Οι μαθητές είχαν έντονη δράση Βέβαια. Και επικοινότροπο. Ναι. Μάλιστα. Ο κεφαλόβρυσος, όταν έρε... Αυτό είναι η πηγή του Δράκοντα. Η είναι άλλη πηγή του Δράκοντα. 62. Ναι. Μάλιστα. Είχαμε τη γνωστή, το γνωστό αφήγημα με τον Άγιο Γεωργίο και τον Δράκοντα ναι. που έτρεχε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι η πηγή αυτή. Αυτή που είναι έχει, η πηγή, Μάλιστα. Φρουρούσε το νερό αυτό. Μάλιστα. Και ολοκληρώσαμε αυτό το ταξίδι. Σας λείπει, είμαι σίγουρος, η όμορφη Λαπιθός. Την επισκέπτεστε όμως κάθε εβδομάδα. Είναι και μια εσωτερική ανάγκη, θα λέγατε. Ναι, γιατί δεν προλάβαμε. Εγώ γνώριζα τις περιοχές που έφτανε η ακτίνα δράσης μου σαν παιδί. Βέβαια. Να πηγαίνω στο σχολείο, γύρω-γύρω στη γειτονιά κλπ. Πολύ τώρα γνώρισα στην πραγματικότητα τη Λάπηθο. Ναι. Βέβαια, εντελώς αλλαγμένη. Αφού στερηθεί το δικαίωμα να τη γνωρίσω όταν έπρεπε. Ορθόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε και στο επόμενο βίντεο του αγαπητού κύριου Χειμωνίδη. Λάμπουσα είναι ο τίτλος του βίντεο που ακολουθεί. Thank you.
φωνές μουσικές απέραντοι δρόμοι κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει χέρια σπαρμένα. Θα μας πάτε στη συνέχεια και στον Άγιο Θεόδωρο, που ήταν και η ενορία σας. Ποια είναι η τύχη του ναού σήμερα? Είναι αποθήκη, είναι στάβλος, είναι σχολή χορού, είναι τουριστικό γραφείο, τι είναι? Η συγκεκριμένη εκκλησία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και κλειδωμένη από ένα σύνδεσμο, πολιτιστικό σύνδεσμο Τουρκοκυπρίων. Πολύ χαίρομαι. Μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια πριν την πανδημία είχαμε καταφέρει μετά από δεκαετίες να κάνουμε και λειτουργίες. Πολύ χαίρομαι. Σε αυτή τη λειτουργία θα πάμε τώρα. Ίσως ναι. Από τις μοναδικές εκκλησίες που είχαν αυτή και έχουν αυτή την τύχη. Αγαπητέ κύριε Χειμονίδη, παρακαλώ ναι. Η καλή συνάδευση στο κοντρόλ. Όμορφες παιδικές αναμνήσεις, εκεί πηγαίνατε παιδί? Βέβαια, ναι. Ακόμα αν τυχεί στα αυτιά μου, ο ήχος της ήταν διαφορετικός ήχος. Λεπτός δεν ήταν πολύ βαριά σαν της καμπάνας. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
Η επιφάνεια αυτών των δημοτικών ορίων της όμορφης Λαπίθου, κύριε Χειμωνίδη, εσείς το ξέρετε καλύτερα, εγώ το διάβασα, την έκανε και ένα από τους σημαντικότερους τόπους παραγωγής εσπεριδοειδών. Έτσι, ναι, από βέβαια. Τη θάλασσα μέχρι και το βουνό πάνω. Ψηλά. Είχε το, ανάλογα με τις εποχές, μεταξύ 50 και 70 της παραγωγής, Παγκύπρια. Παγκύπρια. Ναι. Ήταν μεγάλη τότε η παραγωγή. Και το νερό, βέβαια, με την πλούσια αυτή και συνεχή ροή που καθόρισε και σημαντικά την πορεία και του τόπου και των κατοίκων του. Αυτό αναφέρεται από αρχαιοδάτων χρόνων, από το Στράβωνα και παλαιότερους. Ο ποταμός Λαπίθος, που ήταν, ξεκινούσε από το Κεφαλόβρυσο. Αλλά ναι, δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχαν πολλές πηγές. Ναι. Υπάρχουν αρκετές μεγάλες πηγές που άλλες εκτός από το Κεφαλόβρυσο συνεχίζουν να τρέχουν. Βέβαια. Αλλά υπήρχαν και αυτοί, μπορούμε να φανταστούμε την περιοχή από την περίοδο της Φραγκοκρατίας μέχρι και το 1968, όπως αναφέρεστε και στο βιβλίο σας, να υπάρχουν και 21 νερόμυλοι, ναι, που λειτουργούσαν μέχρι το 1968 ο τελευταίος. Ο τελευταίος σταμάτησε το 1968. Ναι, μία άλλη εποχή και ένας άλλος τρόπος ζωής, αλλά και ασχολίες της καθημερινότητας των κατοίκων της. Ναι, και βασικά ήταν και κέντρο για πολλά χωριά, γύρω χωριά. Βέβαια. Υπάρχουν ίχνη των μήλων, των νερόμηλων, αρκετοί υπάρχουν, αρκετοί είναι και λαϊκής, ωραία δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Μάλιστα. Που θα άξιζε να διασωθούν, όπως είναι ο νερόμηλος του Καζέλη, του Καφετζή και άλλοι. Μάλιστα. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν γεωργικές, αντιλαμβάνομαι. Παλαιότερα, ναι. Στη σύγχρονη περίοδο πια. Μετά την ανεξαρτησία. Ναι, ναι. Μετά την ανεξαρτησία. Σπούδαζε περισσότερος κόσμος, έφευγε περισσότερος κόσμος. Ίσως και δουλειές στην Κερίνια ή στη Λευκοσία, αντιλαμβάνομαι. Στη Λευκοσία, ναι. Περισσότερο. Στη Λευκοσία, κύριε. Περισσότερο. Πόσος ήταν ο πληθυσμός μέχρι το 1974, κύριε Χειμωνίδη? Γύρω στις 5.000. Υπήρχε και μια κοινότητα, βασικά στην Λάβηθο υπήρχαν 7 ενορίες, 6 ενορίες ελληνικές και μία τουρκική, τουρκοκυπριακή. Άρα συμβίωναν οι Τουρκοκύπροι με τους Ελληνοκύπριους αρμονικά την περίοδο. Μέχρι πολύ καλές σχέσεις, ναι, δεν είχε σημειωθεί ποτέ κάτι. Εντάξει, εκτός από τα καθημερινά που είναι μεταξύ ανθρώπων. Ναι, μεταξύ ανθρώπων, αλλά όχι καταγωγής και εθνικότητας. Ναι, ναι, ναι. Είναι διαφορετικό άλλωστε. Όπως για το νερό, για παράδειγμα, που σκοτώνονταν για το νερό. Έτσι, αδιάκριτα. Δεν ήταν ανάγκη να είσαι Έλληνας με Τουρκών και Έλληνες μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Πριν ρυθμιστεί το θέμα της άρδευσης και το να μπουν κάποιοι κανόνες πώς να ποτίσουν, γίνονταν ομηρικές μάχες. Μάλιστα. Για το ποιος θα έχει το νερό για να ποτίσει τα χωράφια του. Ποιος το θα ποτίσει, πότε θα ποτίσει κλπ. Ναι. Μάλιστα. Τα λέτε και χαμογελάτε. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι και έκπληξη για εσάς ίσως αρκετές πληροφορίες από τις οποίες αντλήσατε διάφορες πληροφορίες για να ολοκληρώσετε όχι μόνο αυτό το βιβλίο και τα προηγούμενα. Ναι, βέβαια. Ιδιαίτερα βλέποντας τις εφημερίδες, όχι μόνο για την Λάβηθο, γενικά, ναι, για τα γεγονότα που ενώ ξέρουμε το αποτέλεσμα, ακολουθώντας τη σειρά των εφημερίδων, τα βλέπουμε ακόμα να πρόκειται να γίνουν. Μάλιστα. Όπως για παράδειγμα τον Τιτανικό που θα πάει στο παρθενικό του ταξίδι κλπ. Και υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ παράξενα, όπως πράγματα που θεωρούμε δεδομένα τώρα. Ναι. Ας πούμε την ύπαρξη του Φαρίλ Ναχτέ. Υπήρχε από τότε, δεν είναι ανακαλύψαμε εμείς τον τροχό. Μάλιστα. Ή το κραγιόν όταν εμφανίστηκε, το καπέλο. Μάλιστα. Ναι, φαίνονται πολύ αστεία όπως και το. Δεν φαίνονται καθόλου αστεία. Είναι θαυμαστά και εκπληκτικά. Να υπάρχουν 4 αυτοκίνητα σε ολόκληρη τη Λευκοσία και να συγκρουστούν μεταξύ τους τα 2 έξω από την πύλη Παφ. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι. Μάλιστα. Και όμως. Και καταγράφηκαν. Και παρέμεινε και αυτή η καταγραφή. Ναι, 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 ναι. Πάμε στον Άγιο Θεόδωρο, ο οποίος δεν έχει την ίδια τύχη. Όχι, στον Άγιο Θεόδωρο. Πάμε στις λεμονιές της περιοχής. Είναι το επόμενο βίντεο. Παρακαλώ, είναι του κύριου Χειμωνίδη. Ναι. Λάπιθος ανθισμένο λουλούδι. Στην πανέμορφη γη του Πράξαντου
γεμίζουν ακόμα τα μαχαίρια σου. Οι λαπιθιώτες, οι τεχνίδες σου. Λάθουν ακόμα τον πύλο. Η δική σου αγκιοπλάστες, καθώς έμαθαν από πάπου προς πάπου, γενιά με γενιά, τα υφαντά σου ζωγραφιές στη ματάρια. Εντυμένα από χέρια γυναικών που τις γέννησες, στέλνουν ακόμα το μήνυμα της παράδοσης, που ποτέ δεν προδώσαμε. Τα Κυκλάμινα ανθίζουν ακόμα παρυφές του σκλαβωμένου πενταδακτύλου, απειραχτά κι ανέγγιχτα απ' τον χρόνο κι απ' του ξένου βαρβαρού το κούρσεμα. Οι φυλακές της δικής μας άνοιξης, που για χρόνια προσμένουμε, κι όπου να νεθε να έρθει. Οι λεμονιές σου θα ανθίσουν και πάλι, σκορπώντας απλόχερα μυρωδιές που μεθούν την ψυχή, και μες στον ουδοπόθο για το γυρισμό. Τα Κυκλάμινα ανθίζουν ακόμα, παρυφές του σκλαβωμένου πενταδακτύλου, απειραχτά κι ανέγγιχτα απ' τον χρόνο κι απ' του ξένου βαρβαρού το κούρσεμα. Οι φυλακές της δικής μας άνοιξης, για χρόνια προσμένουμε, κι όπου να νεθε να έρθει. Είναι και η κινηματογραφή στις δικές σας, εκτός από το μοντάζ? Ναι. Μπράβο. Απλά για το τραγούδι να πούμε ότι είναι στίχη της Αναστασίας Κατσόνη. Μάλιστα. Και μουσική και ερμηνεία του Σάβα Χρυσοστόμου, του νεαρού μουσικού από την Πάφνη. Μπράβο. Μπράβο του. Και θερμές ευχαριστίες και στην καλή συνάδελφο τη Σότια Ζένιου, η οποία ήταν η αφορμή και ο σύνδεσμος για να συναντηθούμε σήμερα. Στέλνω τους χαιρετισμούς. Καλή φίλη, η Σότια, την ευχαριστώ και εγώ. Και την αγάπη μου, και να είναι πάντοτε καλά. Πάμε στην Παναγία την Κρινιώτισσα, η οποία δεν είχε την ίδια τύχη με τον Άγιο Θεόδωρο. Ένα πραγματικά εκπληκτικό εξοκλήσι, έτσι, μιας άλλης εποχής και σε μια περιοχή τόσο μαγική. Βέβαια, είναι στην κατάσταση που το βλέπουμε τώρα περίπου, είναι τα τελευταία 250 χρόνια. Ναι. Το πρόβλημα είναι να συνεχίσει να είναι έστω και έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο, ναι. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αποτελεί και μνημείο πια. Ναι, αναφέρεται στον Κάρσκι Λεπτομερός, είναι μνημείο του 11ου αιώνα. Mm. Βέβαια, οι προσθήκες και κάποια κομμάτια που βλέπουμε τώρα είναι του 14ου. Ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά το αρχικό αποτελεί χτίσμα. Ναι. Δεν πάβει από το να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς και θρησκευτικό και αρχαιολογικό. Πάμε με τη βοήθεια του κ. Χειμονίδη σε αυτή την όμορφη Παναγία την Κρινιώτισσα και σε αυτό το μαγικό
τοπίο, πραγματικά. Ναι. Τελώς διαφορετικό από οτιδήποτε ξέρουμε. Ναι, πράγματι. Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Παρθένε, εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Η Παναγία στα Κρινιά, η Παναγία η Κρινιώτισσα, είναι από τα κρίνα τα οποία ανθίζουν στην περιοχή ή είναι κάτι άλλο? Ή από τις κρίνες, από τις βρύσες. Από τις βρύσες. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Και, ναι, και υπάρχει και η ιστορία της Βασίλη της Ρίγενας που ήταν άρρωστο το σκυλί κλπ. Μάλιστα. Αναφέρεται ότι πήγαινε εκεί και γιατρεύτηκε. Μάλιστα. Μάλιστα. Το πόσο ακόμα αυτός ο τόπος θα παραμένει γέριμος, αγαπητέ κύριε Χειμονίδη, και ποιοι έχουν το δικαίωμα να κρατούν τους ανθρώπους μακριά από τους τόπους τους, είναι πραγματικά εκπληκτικό και ένα ερώτημα που μπορεί ίσως κάποιος να απαντήσει κάποτε και κάποια στιγμή, γιατί ο μισός αιώνας δεν τιμάει κανέναν, νομίζω, ή κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το θέμα της αποξένωσης του ανθρώπου από τον τόπο είναι το μεγαλύτερο, είναι το πιο πρώτο από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Ναι. Γιατί πρόβλημα μιλάμε, αν δεν λυθεί αυτό. Ναι, ακριβώς. Θα σας πάω τηλεοπτικά τώρα σε ένα δικό μας βίντεο. Είναι η αεροπορική τραγωδία του αεροσκάφους των Αιγυπτιακών αερογραμμών στη Λάπιθο. Το θυμάστε εσείς? Ναι, βέβαια, το είχαμε δει να πέφτει. Ήταν σούρουπο βράδυ και είχαμε δει το φως που πήγαινε προς το βουνό. Αντιλαμβάνομαι ότι έχασε τον προσανατολισμό του ο κυβερνήτης, γιατί έκανε τη στροφή για να προσγειωθεί προς... Ναι, είχε διαταχθεί να κάνει ακόμα ένα γύρο για να προσεγγίσει το αεροδρόμιο και είχε χαμηλώσει. Για να προσεγγίσει το αεροδρόμιο Λευκοσίας. Ναι. Μάλιστα. Και χαμήλωσε τόσο πολύ γιατί δεν γνώριζε προφανώς και την περιοχή και ήταν μπροστά του το βουνό του πενταδακτήλου τελικά. Χτύπησε, ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ, καλή συνάντηση στο κοντρόλ.
Κύριε Χειμονίδη, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα που μας δώσατε την ευκαιρία, ίσως για τους περισσότερους που δεν κατάγονται επιλέπιθρο να τη γνωρίσουν, να γνωρίσουν τις ομορφιές τους, την αγάπη των ανθρώπων τους. Επαναλαμβάνουμε παρακαλώ για άλλη μια φορά το Λάπιθος Εντύπης που μπορούμε να το προμηθευτούμε. Από το Μουσείο του Σοφοκλή Θητή, από το Δήμο Λαπίθου, τα βιβλιοπολία, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ το ΡΙΚ και εκ μέρους των συγχωριανών μου για την προβολή της Λαπίθου μας. Είναι τιμή μας. Χαιρετάμε όλους τους Λαπιθιώτες και ο Θεός πάντα να τους δίνει δύναμη και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό που αυτή την ώρα μεταδιδόμαστε και είμαι σίγουρος ότι έχουμε απόδειξη. Και μας παρακολουθούν. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, να συνεχίσετε, θα περιμένουμε και την επόμενη δουλειά και να κάνετε και τα κινηματογραφικά βίντεο τα οποία πραγματικά είναι κατάθεση και είναι σημαντικά να υπάρχουν, κύριε Χειμονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας χαιρετώ. Yes. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κίτος στη σκηνοθεσία σήμερα μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Σας ευχαριστούμε που συντονίζεστε, στηρίζετε και υποστηρίζετε αυτή την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί, 2 ώρες ραδιόφωνο, 8 με 10 στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια άλλη μια ώρα τηλεόραση. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το RIC 2 και βέβαια στο Video On Demand του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. www.cypc.com.cy στο Video On Demand μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε οποιαδήποτε εκπομπή καλών συναδέλφων και να ακούσετε επίσης ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Γεια χαρά!